Στη μέση και μιλάμε για τις γυναίκες που εκδίδουν άλλες γυναίκες για 10 ευρώ και αν δεν συμπληρώσουν τους 40 άνδρες που θα δουν δεν παίρνουν ούτε τα 10 ευρώ. Και για να δείτε το βαθμό οργανωτικότητας, γιατί καμιά φορά λέμε ότι θέλουμε να περιγράψουμε μια διαλυτική κατάσταση χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη φράση. Και εδώ βλέπουμε όμως το βαθμό οργάνωσης και μεθοδικότητας τον οποίο είχαν τα ε, οι συγκεκριμένες κυρίες. Ε, οι ίδιες καθόριζαν και το, όπως αναφέρεται και στο διαβαστικό της ασφάλειας, του οργανωμένου εγκλήματος, τις ερωτικές υπηρεσίες που θα έκαναν κάθε μέρα. Mm. Που θα παρήχαν στους πελάτες κάθε μέρα. Το, κατά, το κοινός λεγόμενο πρόγραμμα στο οποίο... Εν πάση περιπτώσει, ε, θα Είναι ακολουθούσαν. Δεν το ξέρω, αλλά τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή ε... τι ότι προσφέρω μέχρι αυτές τις υπηρεσίες. Κάθε μέρα για να υπάρχει ενδιαφέρον... και. Αλήθεια δεν το ξέρω, δεν κάναμε κανείς. Ναι, να υπάρχει ενδιαφέρον στο, και να ανανεώνεται το ενδιαφέρον των δηλαδή πελατών. Δηλαδή, ο πελάτης αν ήταν ξανά πρόσθεταν, ο ίδιος, πρόσθεταν, ναι, να ναι, του προσθέσει και κάτι άλλο. Ακριβώς, αναλόγως πελάτη, αναλόγως των επιθυμιών ή ό, του, οτιδήποτε καθεξής. Η ίδια γυναίκα. Προσέξτε όμως να δείτε τώρα τη διάρθρωση αυτού του οργανωμένου κυκλώματος και μέσα στον κοινωνικό ιστό. Και επειδή λέμε για διάφορα πράγματα, καταρχήν θα σας πω ότι ήταν συμβεβλημένες κατά φαίνεται και με γιατρό των Αθηνών, ο οποίος προκειμένου να ανανεώνεται η άδεια παραμονή των συγκεκριμένων κοριτσιών, των συγκεκριμένων και κάποιων άλλων, γιατί φέρεται να ασκούσαν έναν έλεγχο και υποπτία σε περίπου 20 κοπέλες, τι οποίε τι έφεραν με παρομοιότυπο τρόπο, αλλά μόνο δύο ήταν αυτέ που έκαναν την καταγγελία. Ε, είχαν, ήταν συμβεβλημένε με γιατρό, ο οποίο έδινε πλαστέ βεβαιώσει εγκυμοσύνης ή απόρριψη εμβρίου, προκειμένου αυτά να τι χρησιμοποιούν στι επιτροπέ ασύλου ή στι άλλε επιτροπέ που εξετάζουν αιτήματα ασύλου ή ανανέωση αδειών ούτω ώστε να παίρνουν την παράταση έχοντα αυτήν την πλαστική παραμονή. Τι παραμονή. ο uh, για Προφανώ και όχι. Να Δεύτερο. Στρουμπάκο, <laughs> το έκανε το ερώτημα. <laughs> ε, και φυσικά, και, φυσικά γιατρός. και δικηγόρο, ο οποίος μετέφερε τις πλαστές βεβαιώσεις, τις ψευδείς μάλλον, όχι πλαστές, τι ψευδεί βεβαιώσει προκειμένου να ανανεώνονται οι παραμονέ του. Τένια μου, σε σένα έχουν έρθει τέτοιε γυναίκε, είπε πριν. Ναι, ναι. Με τι συνέστημα έρχονται. Παγωμένο συνέστημα ήταν. Καταρχήν, η μία, η μία κοπέλα η οποία ήρθε ήταν από την Νότια Αμερική, η οποία ήρθε στην Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο μέσα σε ένα κοντέινερ. Δηλαδή, φορτωνόταν από αεροπλάνο σε αεροπλάνο μέσα σε ένα κοντέινερ. Ε, ήρθε στην Ελλάδα, ίσχυσε το επάγγελμα αυτό όπως το αναφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο και ένας πελάτης της την ερωτεύτηκε και την έσωσε. Ε, σε μένα βεβαίως ήρθανε γιατί... Το κορίτσι αυτό με όλη την τελεπορία που είχε υποστεί, είναι πολύ νέο κορίτσι και, και θα φρέσκο. Τον και πού βρήκε τα λεφτά, ας πούμε, να πάει σε έναν ειδικό, που με τα 10 ευρώ που ζούσαν αυτέ ήταν ακριβώ. Όχι, όχι, μετά ο... την, έσωσε, την έσωσε ο άντρα τη. Ε, αλλά τα προβλήματα τα οποία είχαν προερχόταν από το γεγονό το κορίτσι αυτό με παγωμένο συνέστημα δεν μπορούσε να δώσει πολλά στο γάμο τη, είχε αποκτήσει και ένα παιδάκι και ήρθαν σε μένα για βοήθεια. Αυτή ήταν μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση πάλι ήταν ένα κορίτσι που ήρθε <coughs> από την πλευρά τη Ρωσία, ε, η οποία με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία μ, μέσα από τα Βαλκάνια και στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, κατέληξε στην Αθήνα εδώ και αρκετά χρόνια, ε, δούλεψε ένα διάστημα ως escort και στην συνέχεια βεβαίως γνώρισε και εκείνη έναν άνθρωπο και συνέχισε τη ζωή της. Αλλά η προσωπή... Άρα, στόχο κάθε τέτοια γυναίκα είναι να γνωρίσει κάποιον που θα την πάρει από αυτό το λαβύρινθο. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ, εδώ και όχι δεν σημαίνει αυτό... αυτό συνέβη κάτι διαφορετικό ναι. από το οποίο θα το Ναι, Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τη ...τι σώζουν τις κοπέλες αυτές για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καταδιώκονται. Mm. Διότι δεν του αφήνουν εύκολα από τα νύχια α, ακριβώς, αυτά όλα ακριβώς. τα κυκλώματα, διότι όπως καταλαβαίνει είναι, είναι πηγή πλούτου. Ε, οπότε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν οι σωτήρες του κατά κάποιο τρόπο, περνούν πάρα πολλά προβλήματα έω ότου τελικά. Ακούστε λοιπόν πάνω σε σχέση. αυτό τι έγινε στην προκειμένη περίπτωση προ επίρρωση των όσων ακούσαμε. Ε, μόλι, οι, τις γυναίκες αυτές τις βοήθησε, τις βοήθησαν άλλες δύο γυναίκες, μία ήταν η βασική, Επίση τη ίδια εθνικότητα, δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να δουλεύει σαν καθαρίστρια, είχε να έχει κάποια σχέση με το. Πάντω, ο άντρα τη είχε ένα οποροπολείο ή ένα παντοπολείο, ο σύζυγό τη, τη γυναίκα που του βοήθησε. Και τους, της βοήθησε να διαφύγουν όταν μία από τι ε... επόπτριες επόπτριε σε οίκο ανοχή. Ήταν να δει τι γίνεται, πόσα δεκάματα, είχε... πόσα δεκά ευρώ παίζουν. Είχε κάνει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και είχε έρθει σε μια κατάσταση. Είχε. ναι. Ε, έτσι έφυγαν. Από εκεί και μετά ξεκινάει, και κοιτάξτε να δείτε, γιατί λέμε και για συμβόλαια ε, πολλές φορές, θανάτου ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινάει ένας εναγώνιος, ε, μια εναγώνια προσπάθεια από πλευράς των γυναικών μαστροπών για, τον, για την αναζήτηση, τον εντοπισμό και την επαναφορά του στους οίκους ανοχής. Ε, εκεί ε, λοιπόν επειδή έμαθαν ότι υπήρξε η βοήθεια της συγκεκριμένης γυναίκας προκειμένου να αποδράσουν Προσέγγισαν δύο Έλληνε, στου οποίου έδωσαν 5.000 ευρώ yeah. και έκαψαν το παντοπολείο του oh, συζύγου oh. τη γυναίκα, oh. προκειμένου να ασκήσουν πίεση και να του πούν πού έχουν καταφύγει οι συγκεκριμένε, σοβαρά οι γυναίκε. Ναι, 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 και μίσθωσαν και ιδιωτικό ερευνητή, έναν detective, στον οποίο του είπαν ότι αυτέ οι κοπέλε φιλοξενούνταν σε ένα σπίτι και εξαφανίστηκαν. Δεν, είπ, δεν του είπαν βέβαια ότι. Ε, τις είχαν υπό την εκμετάλλευσή τους, μίσθωσαν έναν detective και ταυτόχρονα έφτιαξαν, κατασκεύασαν ε, σε διάφορα κοινωνικά ε, δίκτυα πλαστά προφίλ, ψεύτικα προφίλ γυναικών και ανδρών, mm. ούτω ώστε να αποκτήσουν επαφή μαζί τους, mm. γιατί ξέραν ότι ήταν ενεργά τα προφίλ τους... Στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ούτω ώστε να αντλήσουν από εκεί πληροφορίε για να φτάσουν στα έχνη του. Δεν ξέραν, ότι, δεν γνώριζαν ότι πλέον είχαν καταφύγει στο τμήμα τράφικινγκ ε, τη ε, υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματο τη Ασφάλεια Αττική. Ε, Ευτυχώ που δεν το είχαν καταλάβει, ε, γιατί θα, δυσκό... θα του πιάνανε, αλλά θα δυσκόλευε κάπω η κατάσταση και ενδεχομένω να είχαν καταφέρει να διαφύγουν μέχρι να ενεργοποιηθεί. Να ε, επαναλάβουμε σε παρακαλώ επιχείρηση. οι τρεις γυναίκες αυτές τι καταγωγή είναι. Είναι από την Λευκορωσία. Όπω είναι και η, τα Έχει Έχει θύματα... απλώσει τα πλοκάμια τη, δηλαδή. Ακριβώς. Εδώ, εδώ, και... μία άλλη γυναίκα. Και μία άλλη γυναίκα. με κόκκινα φωτάκια με 20 ευρώ. Δύο εδώ και άλλη μία γυναίκα στη Λευκορωσία, yeah. η οποία έβρισκε κοπέλε με yeah. χαμηλά, χαμηλά, οικονομικά εισοδήματα και στην Λευκορωσία και στην Μολδαβία, τι οποίε μέσω αυτού του αγωγού που είχαν κατασκευάσει, <συσίλια> τις μετέφεραν στην Ελλάδα. Πριν για να αυτή... θέλει κάτι και η Εύη. Αν το γνωρίζει και ο Γιώργος ότι η εισαγγελία του Αρίου Πάγου, πρι, λίγες μέρες πριν γίνει αυτή η εξηχνίαση, είχε εκδώσει εγκύκλιο προς τις εισαγγελίε όλες της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι η αξία του ανθρώπου, ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, συνταγματικά κατοχυρωμένος σεβασμός της των ανθρώπων, είναι ύψιστη προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας. Και αυτό το έκανε η εισαγγελία, επειδή ακριβώ διανύουμε μία περίοδο που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα κρούσματα τράφικινγκ, mm -hmm. αλλά και η παράνομη διακίνηση μεταναστών. Γεια, με δει μέρε πριν. Ε, μου κάνει εντύπωση που οι γυναίκε ήταν επικεφαλή <κυρίου> αυτή τη φάμπρικα και θα ήθελα ε, την τοποθέτηση τη τέννοια. Συνήθω έχουμε συνηθίσει του άνδρε να είναι μαστροπού. Συνήθω. Ναι, αλλά ποιο ξέρει καλύτερα τη γυναίκα από μια γυναίκα. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που λέει η Ζήνα. Είναι σωστό ότι εμεί οι γυναίκε μπορούμε και επικοινωνούμε με μια τελείω διαφορετική γλώσσα μεταξύ μα. Ε, δηλαδή, γινόμαστε πολύ πιο πιστικέ στι γυναίκε από ότι οι άνδρε. Στου άνδρε, βάζουμε και μια δεύτερη σκέψη. Μήπω και θέλει κάτι από μένα στη γυναίκα, η οποία πρέπει να σου πω ότι αυτέ οι γυναίκε. Έχω υπόψη μου αυτό που λέω, είναι πάρα πολύ μητρικέ. Δηλαδή, η στάση του είναι πολύ μητρική, πολύ προστευτική. Ε, λένε πράγματα που ακουμπάνε στι ψυχέ των παιδιών αυτών, γιατί είναι παιδιά αυτά που έρχονται. Δεν είναι μεγάλε κοπέλε. Είναι 18, 19, 20 ετών, ταλαιπωρημένε στη δική του πατρίδα. Τα περισσότερα παιδιά αυτά που έρχονται, οι κοπέλε, εγκαταλελειμμένε από τη δική του οικογένεια. Δεν είναι τυχαία, δηλαδή, η στόχη δεν είναι τυχαίη. Δεν θα μπορέσει, δηλαδή, ένα παιδί το οποίο ζει μέσα σε μια οικογένεια με τι δυσκολίε τη, αλλά είναι μέσα σε μια οικογένεια να πιστεί ότι θα βρει την τύχη του σε ένα άλλο μέρο. Είναι τα κορίτσια εκείνα τα οποία. Φαντασμένα από αυτά που γίνονται έξω από τη δική του πατρίδα, πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν την τύχη του κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν αυτέ οι γυναίκε, με αυτή η μητρικότητα που διαθέτουν και την πυθό και τη γλυκύτητα και το χάδι που λείπει στα κορίτσια αυτά, τα προσελκύουν και κολλάνε όπω κολλάει η μύγα πάνω στο μέλι. Δηλαδή είναι φανταστικό. Να επαναλάβουμε αυτό. το οικονομικό αυτή τη ιστορία. Παίρνουν 10 και βάλτε 3-8, δηλαδή βάλτε. 30 40. μέρες. Όχι βάλετε τι σε μια ημέρα, αν θα βάλετε αυτό πάω 40, να σου πω. 40 επισκέψεις επί 20 ευρώ, Δεν είναι υπάρχει, 800. 800. 800 ευρώ. 800 ευρώ. Επί 30 μέρες. Από τη μία κοπέλα. Καταλαβαίνετε; ναι, 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 ναι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται; Από ευρώ. τη μία κοπέλα. Τους φύγανε δύο. Τους κόστιζαν 20 ευρώ. Χάσανε περίπου 50.000 ευρώ το μήνα. Mm. Αυτές οι τρεις κυρίες. Mm -hmm. Παραπά... Χοντρικά τα βάζω. Ναι, 3-8-24, ναι. Σε τα τέτοια κορίσια... είμαι γρήγορη. Τι χάνεις, τι κερδίζεις. Σε παραδέχομαι. ε, Ζήνε μου πρέπει <χει> να <χει> <σε> πω <παραδέχομαι. χει> ε, <χει> να... ότι στο τέλος της ημέρας τα κορίτσια αυτά είναι πτώματα. Καλά, δεν το συζητάμε. Ε, <χει> και βεβαίως... Ίσως και στην αρχή της ημέρας. Ε, 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 ε βέβαια. Ε, βέβαια πρέπει να σας πω ότι καταφεύγουν στο αλκοόλ. Ε, Τις κάνουν να καταφεύγουν στο αλκοόλ. Ακριβώς, ούτως ώστε να μπορεί να είναι χειραγωγήσιμες. βέβαια. Ε, και και διότι... να αλλάζουν και βίτσια κάθε μέρα, όπω είπαμε. Ναι, ναι, γιατί... ναι, διότι είναι αλακάρτη όλη η ιστορία. Δηλαδή, πηγαίνει και υπάρχει κατάλογο, τι ακριβώ προσφέρει, τι προσ... υπηρεσίε προσφέρονται και ο πελάτη με ένα τικ. Πάνω σε ένα χαρτί δηλώνει την εκείνο το οποίο. Πάντω δεν ήθελε. μπορώ να πω περισσότερα. δικηγόρο μου έλεγε ότι προσπαθούν να φτάσουν σε μια υπόθεση. Δεν μπορώ να πω περισσότερα για ευνόητου λόγου. <coughs> ε, γιατί προσπαθούν να φτάσουν στην άκρη του νήματος, ε, Με την ομπρέλα του μασάζ και όλη αυτή τη ε, ιστορία. Εκείνη άλλη ιστορία. Ε, ε, Κλείνοντα λένε... πάντω, εγώ ήθελα να πω διάφορα. Το... Ε, να ότι. Διάφορα να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, Η αστυνομία ε, καλεί όχι μόνο τι γυναίκε που είναι θύμα τράφικινγκ, οποιονδήποτε έχει γνώση και επίγνωση ότι υπάρχει γυναίκα, ανήλικο ή οτιδήποτε άλλο θύμα εκμετάλλευση, σεξουαλική εκμετάλλευση και προώθηση στην πορνεία, να καταγγέλλεται αυτό στην αστυνομία με το δεδομένο αφενό ότι δεν πρόκειται να γίνουν γνωστά τα στοιχεία του, αφετέρου ότι αυτέ οι κοπέλε οι οποίε αποσπώνται από τα δίχτυα αυτού του α... απίστευτου εφιάλτη, ε, για ένα χρόνο τις δίνονται άδειες παραμονής, περνάνε, τους παρακολουθούν ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή και γίνεται μια προσπάθεια από το κράτο για την ε, κοινωνική τους επανένταξη. Mm. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο μου. Έχουμε και το άλλο ρεπορτάζ με τη, ο, με τη μητέρα που άφησε τα τέσσερα παιδιά της στην Εισαγγελία.